Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η εκδίκαση της προσφυγής της ΚΕΔΕ και 164 Δήμων στο Συμβούλιο της Επικρατείας με το αίτημα ακύρωσης της επιβολής του τέλους σταφής απορριμμάτων στους Δήμους, καθώς Δημόσιο και Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης δεν κατέθεσαν το σχετικό φάκελο απόψεων. Αναβλήθηκε για τις 8 Οκτωβρίου η εκδίκαση της προσφυγής της ΚΕΔΕ και 164 Δήμων στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα ακύρωσης της επιβολής του τέλους σταφής απορριμμάτων στους Δήμους, καθώς και Δημόσιο και δεν κατέθεσαν το σχετικό φάκελο απόψεων. Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ συμπλήρωσε ότι η ΚΕΔΕ θα προχωρήσει στην κατάθεση αίτησης αναστολής εκτέλεσης της απόφασης περί επιβολής του τέλους σταφής στους Δήμους έως την έκδοση της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικράτειας, προκειμένου να σταματήσει η παρακράτηση του ποσού από την τακτική τους επιχορήγηση για την αποπληρωμή ενός έτους που η αυτοδιοίκηση θεωρεί αντισυνταγματικό και άδικο. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και χαρά. Ακόμα μια φορά να πούμε τις ευχές. Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έχει οριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤΑ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΑ και το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΤΑ, σύμφωνα με τις από τις παρατάξεις γενόμενες προτάσεις και τις αναλογικές εκπροσωπήσεις. Σε αυτήν την προημερησίας διατάξεως ενημέρωση να πω ότι σε προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε ορίσει τα μέλη των Προεδρίων των Επιτροπών Πολιτικής της ΚΕΔΕ, 21 τον αριθμό πρόεδροι και 21 αντιπρόεδροι. Έχουμε θέμα στην ημερήσια διάταξη για το σύνολο των Επιτροπών μαζί με τα μέλη. Πραγματοποιήθηκε σήμερα μία συνάντηση των Προεδρίων των Επιτροπών με το Προεδρείο της ΚΕΔΕ. Έχουν ενημερωθεί για το ποιοι υπάλληλοι υποστηρίζουν τις επιτροπές, υπηρεσιακοί δηλαδή της ΚΕΔΕ υποστηρίζουν τις επιτροπές. Έχουν γνωριστεί και μεταξύ τους και έχουν έρθει σε μια πρώτη επαφή όλοι, με όλους, έτσι ώστε να ξεκινήσει το έργο κάθε επιτροπής. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πρώτο διάστημα μετά τις εκλογές της 5ης Μαρτίου η έγνοια μας, το άγχος μας ήταν και είναι ένας πολυπρόσωπος φορέας. Δεν είμαστε μόνο πρόσωπος ή ολιγομελής. Με βάση και τη λειτουργία των παρατάξεων και της εκπροσωπήσεις να μπει σε λειτουργία. Αντιπροσωπευτικά πάντοτε, σύμφωνα και με τις εκλογές οι οποίες έγιναν. Τέλος ταφής, με ενημέρωσε η κυρία Ντορέτα Αλεξίου ότι το Δημόσιο και ο ΕΟΑΝ εν ώψη της δίκης της χθεσινής δεν κατέθεσαν σχετικούς φακέλους με στοιχεία και οίκοθεν αυτεπαγγέλτος ανέβαλε το δικαστήριο την εκδίκαση για τις 8 Οκτωβρίου του 24. Εμείς τώρα, όταν λέω εμείς εννοούμε οι 165 δήμοι όσοι είμαστε, δεν έχουμε άλλο δρόμο από το να καταθέσουμε άμεσα αίτηση αναστολής εκτελέσεως της σχετικής αποφάσεως έως ότου εκδικαστεί η υπόθεση τον ερχόμενο Οκτώβριο ή σε οποιαδήποτε μεταναβολήν περαιτέρω δικάσιμο. Γιατί δεν το κάναμε αυτό
όταν καταθέσαμε το Φεβρουάριο μήνα, διότι αν καταθέταμε αίτηση αναστολής ήταν μάλλον ή βέβαιο ότι θα απορριπτόταν, με την έννοια ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε μεταξύ τέλη Φεβρουαρίου και 14 Μαΐου ήταν μικρό. Τώρα όμως, επειδή το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο και διακυβεύονται δικά μας συμφέροντα για περαιτέρω παρακρατήσεις πόρων μας, θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ποιος είναι εδώ σχετικά, κυρία Λουκάκη, κυρία Κουτσούρη, ακούτε, κυρία Αλεξίου είναι εδώ. Α, μάλιστα, έχει την κηδεία της μητέρας της, ναι. Συλληπιτήρια θερμά, λοιπόν. Κυρία Αλεξίου. Σημειώστε ότι αυτό θα κάνουμε. Θα καταθέσουμε αίτηση αναστολής εκτελέσεως. Τα είπαμε και κατηδίαν, τα λέμε και επισήμως εδώ στο Συμβούλιο. Κατά τη συζήτηση του θέματος υπογραμμίστηκε ότι εδώ και 3 μήνες περίπου τόσο η ΕΟΑΝ όσο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δεν μπήκαν στον κόπο να καταθέσουν τις απόψεις τους, παρότι πρόκειται για υψηλού δημοσίου ενδιαφέροντος ζήτημα, γεγονός που δείχνει την απαξιωτική αντιμετώπιση των Δήμων. Όσον αφορά το θέμα, καταρχάς χρόνια πολλά και από μένα σε όλους και σε όλες, επειδή η επικαιρότητα είναι δυνατή και τρέχει, έχουμε κάποια καλά νέα και κάποιες εξελίξεις, οι οποίες θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω. Όσον αφορά το τέλος ταφής, θα πρέπει να καταλήξουν οι νομικοί μας σύμβουλοι κατά πόσον αυτή η αίτηση αναστολής εκτέλεσης είναι το πλέον δόκιμο μέτρο και μέσο το οποίο πρέπει να ασκήσουμε τώρα, γιατί στην αίτηση αναστολής εκτέλεσης πολλές φορές δύσκολα μπορεί κάποιο τέτοιο μέτρο να ευωδώσει και δεν θα ήταν πολύ καλό να πάμε στην επί της ουσίας εξέταση του αιτήματος τον Οκτώβριο ή όταν ξανααναβληθεί με ασφαλιστικά μέτρα τα οποία θα έχουν καθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ οι νομικοί μας παραστάτες για το πώς πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο όμως πολιτικά πρέπει να κάνουμε σήμερα για το θέμα του τέλους ταφής, για να ασκήσουμε την δέουσα πίεση, είναι θα πρέπει να βγάλουμε μία απόφαση, ψήφισμα, πείτε το ό,τι θέλετε, όπου θα πρέπει να καταγγέλουμε τον ΕΟΑΝ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί ενώ η υπόθεση αυτή είναι στα χέρια τους από το Φεβρουάριο μήνα, δεν μπήκαν στον κόπο μέσα σε 3 μήνες να καταθέσουν απόψεις. Προφανώς ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο για την αυτοδιοίκηση, έχει οικονομικό αποτέλεσμα πολύ σοβαρό και ισχυρό, δεν μπήκαν στον κόπο ή τεχνιέντος δεν μπήκαν στον κόπο για να κερδίσουν χρόνο να ασχοληθούν. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εμείς σήμερα αυτή την απρέπεια απέναντι στην αυτοδιοίκηση που έκαναν χθες, αυτό το τερτύπι, το νομικίστικο το οποίο έκαναν, πρέπει σήμερα να το απαντήσουμε και να πούμε στην κοινωνία που δεν ξέρει ότι ο ΕΟΑΝ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος προφανώς ή δεν τον ενδιαφέρει το θέμα ή δεν ασχολείται είτε μας εμπέζει. Πρέπει όμως κάτι να πούμε, να μην μείνει αυτή η επικοινωνία μόνο μέσα στους Δήμους. Το δεύτερο το οποίο συνεχίζεται επίσης με πλέον προκλητική αδιαφορία είναι ότι το σύστημα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων συνεχίζει να παρακρατεί το 0,5 και να μην το αποδίδει. Υποτίθεται ότι αντικατέστησε ένα εξαιρετικό σύστημα το οποίο είχαμε εμείς και είχαμε και τη δυνατότητα να βλέπουμε κάθε έναν πιστωτή ξεχωριστά. Το κατήργησε αυτό γιατί δεν ήταν εγκεκριμένο από την ΑΔΕ. Λες και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής κάποιας άλλης χώρας. Το κατήργησε λοιπόν το σύστημα το λειτουργικό, έβαλε ένα άλλο σύστημα. Αποτέλεσμα, 5 μήνες τώρα υπάρχουν περίπου 120 εκατομμύρια από τέλος παρεπιδημούντων, τα οποία έχουν παρακρατηθεί και δεν έχουν αποδοθεί. Κάναμε από το Δεκέμβρη μια συνάντηση με τον κύριο Χατζηδάκη και στη συνέχεια με τον κύριο Πιτσιλή για να δουν το θέμα, αλλά τελικά δεν κατέστη δυνατόν να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Άρτα σε συνεργασία με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης Ιωάννη Ραχοβίτσα
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα εφηβεία, βία και εξαρτήσεις, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Μουσκοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς. Είναι μια ημερίδα που γίνεται με σκοπό να ενημερώσει και να θωρακίσει γονείς και παιδιά από τη μάστιγα των ναρκωτικών. Με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα, καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Αντιναρκωτικής Δράσης, τον κύριο Ιωάννη Ραχοβίτσα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Μία πολύ σημαντική ημερίδα που φαντάζομαι ότι για σας δεν είναι η πρώτη, κυρία Ραχοβίτσα, αλλά σίγουρα τα περιστατικά αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά βλέπουν μάλλον το φως της δημοσιότητας. Και πόσα ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιηθεί φανερώνουν πραγματικά το τεράστιο πρόβλημα που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Είναι αλήθεια αυτά που λέτε τώρα. Εμείς είμαστε το Ινστιτούτο Αντιναρκωτικής Δράσης. Έχουμε ζωή 2 χρόνια. Είναι ένα Ινστιτούτο που απαντίζεται από επιστήμονες όλων των παρεμφερών επιστημόνων, όπως ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνιολόγους, εγκληματολόγους, πρωταθλητές, Ολυμπιονίκης κλπ. Στοχεύουμε σε υγιείς νέους να μας ξεφύγουν. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως βλέπετε, τα περιστατικά είναι σχεδόν στο καθημερινό δελτίο ειδήσεων. Χθες είδαμε στην Καλαμάτα προχθές κάτι κοριτσάκι 24 χρονών σκοτώθηκαν στη μέση του δρόμου και άλλοι δεν το σκοπούσαν και τα ανέβασαν στα social media. Και όχι μόνο, ένα σωρό τέτοια περιστατικά. Εμείς βρισκόμαστε στην καλή, ας πούμε, θέση, επειδή το Ινστιτούτο μας έχει ανθρώπους επιστήμονες, έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα, προσπαθούμε με τέτοιου είδους εκδηλώσεις σαν την Αυριανή να ευαισθητοποιήσουμε κυρίως τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, εκεί που τα παιδιά βρίσκονται κάθε μέρα. Φεύγουν από το σπίτι, θα πάνε στο σχολείο. Και όπου πραγματικά βλέπουμε ότι το κράτος δεν είναι τόσο κοντά στην κατάσταση των υγιών νέων. Αυτός ήταν και ο λόγος και η ιδέα για να κάνετε αυτό το Ινστιτούτο, κύριε Ραχοβίτσα. Σας γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια από τη δράση την οποία έχετε απέναντι στα ναρκωτικά, τον τρόπο με τον οποίο παλέψατε ώστε όταν ήσασταν εν ενεργεία. Ναι, θέλω να σας πω το εξής, ότι αν και πραγματικά ήμουν από το 1986 στη κεντρική δίωξη ναρκωτικών της Αθήνας και στη συνέχεια στην αμερικάνικη δίωξη, παγκόσμια δηλαδή, υπηρεσία ναρκωτικών, τι είδα ότι τα ναρκωτικά πράγματι, ό,τι και να γίνει, θα μπουν, θα φτάσουν. Και ειδικά τελευταία, ας πούμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε όλες τις πολιτισμένες χώρες τα ναρκωτικά κάνουν θράψη. Και δεν είναι τα ναρκωτικά αυτά που ακούγαμε παλιότερα. Όλοι σίγουρα αυτοί που μας ακούν, όταν λέμε ναρκωτικά, τι λένε, ηρωίνη, κοκαίνη, χασίς. Να ξέρετε ότι αυτό που θα ακούσουν αύριο αυτοί που θα μας παρακολουθήσουν είναι ότι πλέον τα ναρκωτικά έχουν πάρει άλλο δρόμο. Είναι τα σύγχρονα ναρκωτικά, τα συνθετικά ναρκωτικά, αυτά που μπορούν να ξέρετε στην Ευρώπη ανοιχνεύτηκαν γύρω στις 1000 νέες ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες μπορεί να έχουν παρενέργειες ή καταστάσεις σαν αυτές που παράγει η κοκαίνη ή το χασίς ή η ηρωίνη, ας πούμε. Δηλαδή πέτυχαν επιστήμονες να κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εμείς με αυτά που θα ακούσετε αύριο προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους που θα μας ακούσουν. Και το κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Ραχοβίτσα, το θέμα όμως αυτό, εκτός από τις ενημερωτικές ημερίδες και τη δική σας προσπάθεια, την τεράστια προσπάθεια που καταβάλλετε να ευαισθητοποιήσετε εκπαιδευτικούς και γονείς, θα ήταν καλό να γίνεται και σαν μάθημα, αν θέλετε, μέσα στις αίθουσες των σχολείων. Διότι φαντάζομαι ότι οι αριθμοί αυτοί, τους οποίους εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, και είναι αμήλικτοι, τρομάζουνε, φοβίζουνε και οδηγούν πολλά παιδιά στο θάνατο. Ωραία, αυτό πραγματικά είναι ευθύς έργο, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι θα διδάξουν τα παιδιά πρέπει να ξέρουν. Είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα να γίνει μάθημα στα σχολεία. Ποιος είναι αυτός που θα διδάξει? Εδώ, πριν από κάτι μήνες, νομίζω στην Ιγουμενίτσα έφτιαξαν δάσκαλο που πουλούσε ηρωίνη. Έχουμε και τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, τα πράγματα έχουν πάρει άλλη μορφή. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι τα ναρκωτικά δυστυχώς είναι γύρω μας. Οι πιτσιρικάδες αυτοί έχουν φτάσει στα όρια χρήσης των ναρκωτικών στα 13 χρονών. Λοιπόν, λέμε ότι αν υπάρχουν κάποιοι παράγοντες με δημιουργία υγιών προτύπων, γι' αυτό έχουμε μέσα στην ομάδα μας Ολυμπιονίκες,
Λοιπόν, παγκόσμιους πρωταθλητές, ανθρώπους που έχουν βγάλει τόνους υδρότα αγωνιζόμενοι για να γίνουν, ας πούμε, υγιείς άνθρωποι. Λοιπόν, με τέτοιους τρόπους προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι τα ναρκωτικά είναι θάνατος, είναι αυτό που ξέρουν όλοι. Και ότι η ζωή έχει και άλλες, ας πούμε, και άλλους δρόμους, υγιέστερους. Βαγγέλη, συγγνώμη, ένα λεπτό. Κύριε Ραχοβίτσα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, αν θέλετε, κάποιες προϋποθέσεις, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το θέσω, κάποιοι λόγοι, για να είμαστε πιο σωστοί, που οδηγούν αυτά τα παιδιά στο δρόμο των ναρκωτικών? Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη μαγιά. Θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι βαθύτεροι λόγοι, αλλά μπορείτε εσείς να μας τους προσδιορίσετε, να αναφέρετε, ας πούμε, κάτι? Κοιτάξτε, να σας πω ότι έχει παρατηρηθεί μετά την καραντίνα μία τεράστια αύξηση και κυρίως αύξηση της βίας στους νεαρούς. Στους νεαρούς, δηλαδή περιστατικά, είχαμε περιστατικά που συνομήλικοι 14χρονοι βιάσανε παρουσία κοριτσιών στο ήλιο. Πραγματικά περιστατικά. Ή την κοπελίτσα 16 χρονών που πέθανε από σίσα, ένα νέο θετικό ναρκωτικό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι ό,τι και να λέμε, σε παραβατικές συμπεριφορές υπάρχει και λίγο ναρκωτικό. Αυτό το λέω πάντοτε εγώ. Δηλαδή, δεν είναι η μαγιά. Είναι ο νέος τρόπος ζωής που ίσως, ας πούμε, να μην μπορούν αυτοί οι θύνοντες να έχουν καταλάβει ακριβώς πώς είναι το θέμα. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάθε μέρα τέτοια περιστατικά, κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτά είναι θέμα το οποίο βέβαια δεν είναι θέμα ενός μόνο χώρου που μπορεί να ασχοληθεί. Ούτε, ας πούμε, εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν ευελπιστούμε να λύσουμε το πρόβλημα της κοινωνίας, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι, να περάσουμε ένα μήνυμα, να δυστυχιστοποιήσουμε, όπως σας είπα, μήπως και σώσουμε κάποια παιδιά. Και απευθυνόμαστε στα υγιή άτομα, δεν απευθυνόμαστε στους χρήστες. Για τους χρήστες η πολιτεία έχει κάποιους οργανισμούς, ο ΚΑΔΑ και ΠΕΑ, που παντού υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, που ασχολούνται. Αλλά είναι το πρόβλημα ότι αν το παιδί μπει στα ναρκωτικά, ο γονέας θα το καταλάβει τουλάχιστον μετά από ένα-δύο χρόνια. Και τότε το χάσει το τρένο. Σωστά. Πόσο δίκιο έχετε. Πάρα πολύ σωστά. Τώρα, κύριε Ραχοβίτσα, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος, καταρχάς, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ του RTV, γιατί έχετε γράψει τη δική σας ιστορία και είστε, ήσασταν και εξακολουθείτε να είστε πολέμιος των ναρκωτικών και των ναρκωτικών ουσιών. Και μακάρι να υπάρχουν και πολλοί άλλοι σαν εσάς σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θέλω περισσότερο να δούμε και λίγο τι γίνεται μέσα στις οικογένειες. Δηλαδή, η οικογένεια σαφώς... Αυτά θα τα ακούσετε από τους ανθρώπους που θα σας μιλήσουν αύριο. Δεν θέλω να το πάρω πάνω μου, γιατί οι άνθρωποι που έχουν είναι επιστήμονες και μπορώ να πω ότι τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αφήστε το, όσοι θα έρθουν εκεί αύριο, μετά τις 7.30 το απόγευμα, όπως είπαμε. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Άρτα. Φαντάζεστε. Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στην Άρτα. Τι πράγμα? Στην Άρτα είναι πρώτη φορά που έρχεστε. Να σας πω ότι, όπως είπα, ήμουνα στη δίωξη από το 86 μέχρι το 95, πήγαινα στα σύνορα με την Τουρκία. Από το 94 και μετά που μπήκε έγινε το παιχνίδι με τους Αλβανούς, πολλές φορές ερχόμουν, ζημιές πολλές έκανα και σε αυτούς τους χώρους, στους κακοποιούς, στους γείτονες. Αλλά είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Άρτα και θα χαρώ πάρα πολύ. Δηλαδή, και εμείς σας υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά. Θα γίνει αυτή η δήλωση με μεγάλη μου χαρά. Έτσι, θα χαρώ πολύ να δω την Άρτα από κοντά, ας πούμε. Κύριε Ραχοβίτσα, ένα τελευταίο ερώτημα. Πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και με εσάς, με το Ινστιτούτο, προκειμένου να υπάρξουν και άλλες δράσεις? Δηλαδή, εσείς μπορείτε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές. Η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να βάλει έναν σχεδιασμό και λίγο να έρθουν πιο κοντά στα παιδιά, στους νέους που έχουν ανάγκη από στήριξη για να μπορέσουν να είναι πάντα στον ίσο δρόμο, που έλεγαν και οι δάσκαλοι οι παλιοί. Κοιτάξτε, σας λέω, εμείς από τη δική μας την πλευρά είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. Συνεργαζόμαστε με τους πάντες, αρκεί να μπορούμε μέσα από τη συνεργασία να προσφέρουμε αυτό που στοχοποιούμε. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε τα υγιή παιδιά να φτύνουν τα ναρκωτικά. Αυτό σε, να το πω έτσι την καθομιλουμένη. Σωστά. Δηλαδή, να είναι τα ναρκωτικά δίπλα τους και να λένε δεν τα θέλω. Θέλω να ασχοληθώ με κάτι σοβαρό. Δεν μου χρειάζονται. Έτσι. Ναι.
Η ενεργό δράση σας λείπει, κύριε Ραχοβίτσης, για να σας καληνυχτήσουμε. Σας λείπει ενεργό δράση. Είστε ενεργός, αλλά κοιτάξτε, είχατε χαρακτηριστεί ο καουμπόης της αστυνομίας, είχατε χαρακτηριστεί για τον τρόπο με τον οποίο πραγματικά διεισδύσατε και μέσα σε πολύ μεγάλες έτσι, καταστάσεις. Σας είπα ότι είπα σε κάποια στιγμή τη ζωή μου όταν έφυγα από την αστυνομία να μάθω πρέφα. Πήγα στην καρδίτσα στο χωριό, αλλά δεν μου βγαίνει με τίποτα, γι' αυτό και ασχολούμαι ακόμα μεταξύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στην Άρτα αύριο για να τα πούμε όλα από κοντά. Καλό σας βράδυ. Καλώς να ορίσετε. Περιοδία σε Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Άρτα πραγματοποίησε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Γιάννης Μανιάτης. Ένα όμορφο διπορικό, όπως το χαρακτήρισε, σε τρεις πόλεις με προοδευτικό αποτύπωμα, φίλους και φίλες με τις αγωνίες και τις προσμονές μιας ισχυρής Ελλάδας που μάχεται για μια ισχυρή και δίκαιη Ευρώπη. Πολιτική εκδήλωση διοργάνωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Άρτας με θέμα την αγροτική πολιτική. Στην εκδήλωση παρέστηκε ο υποψήφιος ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος περιόδευσε από το πρωί της Πέμπτης σε Αγρίνιο Μεσολόγγι με κατάληξη το απόγευμα στην Άρτα. Όσον αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, θα πρέπει να γίνει απλούστευση. Δεν μπορεί ο αγρότης να είναι συνέχεια με ένα σύμβουλο δίπλα του και με ένα λογιστή, για να μπορέσει να πάρει τα αυτονόητα. Και το ψηφιακό κράτος είναι κινητός ότι λειτουργικό. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Παρόλο που η ψηφιακή τεχνολογία μας έχει δώσει άπειρες λύσεις. Και θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε αυτό και ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι βαθύτατα γραφειοκρατικός μηχανισμός, αλλά και ως χώρα. Λοιπόν, εμείς τι προτείνουμε όσον αφορά την Ελλάδα. Και έχουμε στα δικά μας, που αφορά την κοινή αγροτική πολιτική. Καταρχάς, προτείνουμε να υπάρχει εθνική στρατηγική. Να έχουμε και ως κράτος από μόνοι μας κάποια ζητήματα να πλύσουμε μόνοι μας. Να έχουμε μια εθνική πολιτική ανεξάρτητη κάποια. Να βάζουμε κάποιες προτεραιότητες. Ποιες καλλιεργίες θα προωθήσουμε, ποια έργα πρέπει να κάνουμε, τι ανάπτυξη θέλουμε να έχουμε αύριο. Λοιπόν, πρώτη πρόταση. Θεωρούμε ότι δηλώσεις ΩΣΔΕ της ενιαίας ενίσχυσης θα πρέπει να γίνονται στις αρχές του έτους. Και θα έπρεπε τώρα το Πάσχα, δηλαδή μετά το Πάσχα, να έχουν τελειώσει. Σήμερα έχουμε 16 Μαΐου. Ακόμα αγρότης δεν μπορεί να πάει να κάνει δήλωση ώστε. Ακόμα το σύστημα είναι κλειστό. Και θα έχουμε πάλι τα ίδια τα περσινά. Θα τρέχουμε τον Οκτώβριο να πληρωθούν και θα γίνουν λάθη. Και θα μπορούν να γίνουν διορθώσεις και πάλι θα δούμε κουτσερμένες τις επιδοτήσεις. Έχουν δημιουργήσει τόσο μπάκαλο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και στον ΟΠΚΕΠΕ, τον έχουν διαλύσει κυριολεκτικά, που δυστυχώς δεν μπορούν να κάνουν ένα απλό. Να μπορείς να υποβάλεις νωρίς αιτήσεις, για να τις καθαρίσεις νωρίς και να πληρωθούν οι άνθρωποι. Γι' αυτό και εμείς κάνουμε συγκεκριμένη πρόταση από την αρχή του έτους μέχρι το Μάιο να έχουν ολοκληρωθεί η διαδικασία των υποβολήσεων αιτήσεων, έτσι ώστε να έχεις όλο το χρονικό διάστημα να τις διορθώσεις και τον Οκτώβριο, όπως σημαίνει και στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Ιρλανδία και στην Ισπανία που έχω ψάξει τα στοιχεία τους. Να μπορούμε τον Οκτώβριο να πληρώνουμε το 70% των ενισχύσεων όλων. Ο κύριος Μανιάτης σε δήλωσή του επεσήμανε μεταξύ άλλων την κρισιμότητα της ψήφου των ευρωεκλογών, εστιάζοντας και στο ζήτημα της αποχής, αλλά και γενικότερα της ευρωπαϊκής συναντήληψης για μια σειρά θεμάτων που αφορούν την κάθε κοινωνία, τον κάθε τομέα, την κάθε χώρα, μέσα από τις πολιτικές, όπως είπε, που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται. Κύριε Μανιάτη, οι εκλογές της 9ης Ιουνίου σίγουρα είναι μια κρίσιμη ψήφος και όχι μια επιπόλαιη ψήφος. Οι πολίτες φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζουν αυτό να το συνειδητοποιούν. Τι βλέπετε στις περιοδίες που πάτε? Καταρχήν έχετε δίκιο. Σιγά σιγά οι πολίτες συνειδητοποιούν πόσο κρίσιμες είναι οι επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Θέλω να σημειώσω αυτό που το λέω εγώ πάντα στις προεκλογικές μου ομιλίες, ότι το 80% της ζωής μας, το 80% της νομοθεσίας που διέπει τη ζωή μας αποφασίζεται στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ενώ μόνο το 20% προσδιορίζεται στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο, στη Βουλή των Ελλήνων. Και φανταστείτε τώρα, στο Εθνικό Κοινοβούλιο στέλνουμε 300 εκπροσώπους μας, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο που αποφασίζει για το 80% στέλνουμε μόλις 21 εκπροσώπους. Άρα είναι πολύ σημαντικό πρώτον να πάμε να ψηφίσουμε και δεύτερον με πολύ αυστηρά κριτήρια να επιλέξουμε τους ανθρώπους που θα σταυρώσουμε, θα βάλουμε το σταυρό προκειμένου να το στείλουμε στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες. Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες
διότι θα προσδιορίσουν ουσιαστικά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών τα επόμενα πολλά χρόνια. Διότι έχουν αλλάξει πια οι συνθήκες που μας κρατούσαν σε μια ευημερία ως Ευρώπη. Τώρα πια τα πράγματα είναι διαφορετικά. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά μας. Έχουμε μια Αμερική που αποστασιοποιείται από την Ευρώπη και έχουμε και μια Κίνα η οποία είναι ένας πολύ σκληρός ανταγωνιστής προϊόντων, όχι μόνο βιομηχανικών προϊόντων, αλλά ακόμη και αγροτικών προϊόντων. Έτσι λοιπόν η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει αυτό που ονομάζουμε στρατηγική αυτονομία. Στρατηγική αυτονομία σημαίνει να πατήσουμε στα πόδια μας γερά μόνοι μας και μέσα σε μια Ευρώπη νέα, ενιαία και ισχυρή πρέπει να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς οι Έλληνες πολίτες και οι Έλληνες ευρωβουλευτές που θα εκλέξουμε θα πρέπει να δώσουν μεγάλες μάχες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπερασπιστούμε αυτά τα οποία πιστεύουμε. Και όπως λέω πολλές φορές στις ομιλίες μου, μπορεί και πρέπει να είμαστε μερικές φορές και κακά παιδιά και να στενοχωρούμε τις μεγάλες χώρες όπως είναι η Γερμανία ή κάποιες άλλες χώρες οι οποίες έχουν τα δικά τους συμφέροντα που όμως δεν συμβαδίζουν με τα δικά μας συμφέροντα. Ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η άρνηση της Ελλάδας να συνυπογράψει την πρόταση του Προέδρου Μακρόν για το ομόλογο για την άμυνα επειδή θα δυσαρεστούσαμε το Βερολίνο. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν δεν το υπέγραψε παρά το γεγονός ότι το ομόλογο της άμυνας θα ελάφρυνε τις πλάτες των Ελλήνων πολιτών από τις μεγάλες δαπάνες που έχουμε για τις ένοπλες δυνάμεις διότι θα μπορούσαμε να δανειζόμαστε ως Ευρώπη από τις αγορές με φθηνότερα επιτόκια. Τα ζητήματα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά. Στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, δε που είναι και η σημερινή μας εκδήλωση, έχουν γίνει τραγικά λάθη. Μια πράσινη κοινή αγροτική πολιτική που θεωρητικά είναι σωστή, εφαρμόστηκε με τόσο λάθος τρόπο που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως και στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα τραγικό αποτέλεσμα μιας πλήρους ανικανότητας της σημερινής κυβέρνησης η οποία επί 5 χρόνια διαπραγματευόταν τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ο κύριος Πρωθυπουργός στο Συμβούλιο Κορυφής, ο κύριος Σαβγιαννάκης και πριν από αυτόν υπουργοί στα Συμβούλια Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και στο Ευρωκοινοβούλιο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είναι η μεγαλύτερη δύναμη και δεν είχαν καταλάβει τι ζημιά προκαλούσαν με τις αποφάσεις τους αυτές στην ελληνική γεωργία. Σήμερα λοιπόν εδώ εν ώψη των εκλογών πρέπει να κάνουμε απολογισμό ποιοι ωφέλησαν την πατρίδα μας και κυρίως με τις προτάσεις τους ποιοι προτίθεται να βοηθήσουν για ένα νέο αγροτικό τομέα που θα στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας αλλά δεν θα τιμωρεί τους αγρότες. Ναι, θέλουμε μια νέα κοινή αγροτική πολιτική όπου ο αγρότης να καταναλώνει τη μισή ενέργεια, τα μισά φυτοφάρμακα, τα μισά λιπάσματα, αλλά να παράγει καλύτερα και πιο ακριβά προϊόντα. Προϊόντα που να τον βοηθούν να αυξήσει το εισόδημά του. Έτσι λοιπόν, σε τέτοιες προκλήσεις, εμείς ως ΠΑΣΟΚ απαντούμε με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις που στηρίζονται στα δικά μας συγκριτικά πλεονεκτήματα και σε αυτό που ονομάζουμε νέα ευφυής γεωργία, που όμως για να υπάρξει αυτή η γεωργία θέλει πολύ ισχυρές νέες επιδοτήσεις στον αγροτικό τομέα. Δεν γίνεται όταν άρχισαν να εφαρμόζονται τα φωτοβολταϊκά και να μπαίνουν στη ζωή μας να έχουν υπάρξει δισεκατομμύρια επιδοτήσεων σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα και όταν προσπαθείς να εφαρμόσεις μια νέα κοινή αγροτική πολιτική να μην υπάρχουν επίσης δισεκατομμύρια οικονομικής ενίσχυσης των αγροτών που θα δουν ότι χάνουν το εισόδημά τους. Αυτά και μια σειρά άλλων λαθών είναι που οδήγησαν σε μια τραγική κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα. Ξέρετε το τι συνέβη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μπήκε υπό επιτροπία, τι συνέβη πριν 2 μέρες με τον Ελγό Δήμητρα που παραιτήθηκε ο πρόεδρος και δυστυχώς με το καινούριο κανόνι που αναμένεται να ξεσπάσει που λέγεται ΕΛΓΑ για τις αγροτικές αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές. Άρα κύριε Μανιάτη, γιατί ο κόσμος να εμπιστευτεί την ευρωπαϊκή, αν θέλετε, έτσι, κοινότητα θα το πω εγώ, ως ομπρέλα και ως στήριγμα αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, ενίσχυσης και όλα αυτά από τη στιγμή που δεν είναι ίδια η πίτα που μοιράζεται και η ομπρέλα είναι διαφορετικά, με άλλα χαρακτηριστικά του κάθε κράτους. Δεν φταίει η Ευρώπη. Φταίει το κεφάλι το δικό μας. Η Ευρώπη μια χαρά καλή είναι όταν είχαμε τον Ζακ Ντελόρ
πήραμε άπειρα κονδύλια και τα χρησιμοποιήσαμε όπως τα χρησιμοποιήσαμε. Ακόμη και με τον Γιουνκέρ η Ελλάδα ωφελήθηκε. Τώρα με την κυρία Φόντερ Λάιεν και τις συντηρητικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί τους λάθος δρόμους. Δεν μας φταίει η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε πατριώτες Έλληνες και πατριώτες Ευρωπαίοι. Μπορούμε και η Ελλάδα, δηλαδή, εμείς μπορούμε και πρέπει, γι' αυτό σας είπα νωρίτερα, ναι, ότι πρέπει να γίνουμε και λίγο κακά παιδιά. Ο κύριος Μητσοτάκης το μόνο που ξέρει είναι να λέει ναι στους μεγάλους, για να ακολουθήσει ίσως και τη δική του προσωπική καριέρα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο άνθρωπος. Όμως τα προβλήματα της Ελλάδας απαιτούν αγωνιστικότητα και μαχητικότητα. Και θέλω να σας ρωτήσω έτσι ως έμπειρη δημοσιογράφου και να αναρωτηθούν οι τηλεθεάτρες και οι τηλεθεατές μας. Πότε είδαν τους βουλευτές μας να μάχονται της Νέας Δημοκρατίας και να δίνουν αγώνες για τα δίκαια του Έλληνα αγρότη? Ποτέ. Όταν λοιπόν ερχόταν μία πρόταση από τις ισχυρές κυβερνήσεις, ως καπέλο έλεγαν ναι και ως νέο καπέλο το έφερναν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Η απάντηση λοιπόν είναι: θέλουμε Ευρώπη, θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, θέλουμε πιο δίκαιη Ευρώπη, θέλουμε πιο αλληλέγγυα Ευρώπη και θέλουμε και μια πιο προοδευτική Ευρώπη. Θέλουμε δηλαδή ένα πολύ ισχυρό ΠΑΣΟΚ, δυνατό, το οποίο θα μας επιτρέψει να έχουμε ακόμη δυνατότερες ενισχύσεις και στον αγροτικό τομέα αλλά και σε άλλους τομείς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Είδες Ελωμάς, τρέξε για προσφορές. Χοιρινή πριζόλα λαιμού 5,49. Ελωμάς μπάρες δημητριακών 1,49. Καρπός φυτικά ροφήματα μείον 30%. Νιρβάνα παγωτά μείον 50%. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς. Επίσης, μέχρι την Τρίτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε κόλλιο στραγγιστό γιαούρτι 850 γραμμάρια μόνο 2,98. Μπράβο κλασικός 193 γραμμάρια μόνο 2,96. Αγκρίνο λευκάρις για ενός κιλού 20% φθηνότερα. Δέλτα Life Chai 50 ml μόνο 99 λεπτά. Ελωμάς χαρτί κουζίνας 2 τεμαχίων μόνο 3,98. Φάνη χαρτί υγείας τρίφυλλο δεκάρι μόνο 3,65. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Μπορεί να φαίνονται ίδια, όμως αυτό ξεχωρίζει για την οστιμιά του και την καταγωγή του. Είναι κοτόπουλο από τον Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας, που εδώ και 40 χρόνια σας χαρίζει γεύση και υγεία. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Εδώ στην καρδιά της Ηπείρου, σε ένα κόσμο όπου η γαστρονομία συναντά την παράδοση, γεννιέται ένας θρύλος. Κασκαβάλι Πίνδου, το έφι ποτηρί που ταξίδευε με τα άλογα από τις κορυφές της Πίνδου στα πέρατα του κόσμου. Σήμερα, χάρη στις συντονισμένες πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ηπείρου, το κασκαβάλι παράγεται ξανά στον τόπο του. Με την ίδια αυθεντική διαδικασία, διαχειρός καράλι. Ταξιδεύει ήδη σε όλη την Ελλάδα με τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και πιστοποιείται σύντομα ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Επιλεγμένα εστιατόρια της περιοχής μας αγκαλιάζουν ήδη με αγάπη το κασκαβάλι Πίνδου. Το χρησιμοποιούν σε πολλές πρωτότυπες συνταγές μοναδικής γαστρονομίας για να μας χαρίσουν αξέχαστες γευστικές εμπειρίες. Κασκαβάλι Πίνδου. Γεύση που ξυπνάει μνήμες. Ταξιδεύει την ψυχή και αγγίζει την καρδιά. Κασκαβάλι Πίνδου. Διαχειρός καράλι. Νέα λισοπρίωνα στυλ. Από 179 ευρώ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Lemart, Λέτσος Ευάγγελος. Όλα τα νέα προϊόντα, πλήρης υποστήριξη σέρβις και κάλυψη ανταλλακτικών. Lemart, Λέτσος Ευάγγελος, Περιφερειακή Οδός Άρτας. Φροντιστήριο Κύκλος, το σχήμα της επιτυχίας.
Φροντιστήριο Κύκλος. Η επιτυχία είναι θέμα επιλογής. Βασιλείος Κωνσταντίνου 42, Άρτα. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας όρισε την ερχόμενη Κυριακή 19 Μαΐου ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των νέων αιρετών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε την κυρία Βάσο Αμπελογιάννη, η οποία είναι μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και βεβαίως εκ νέου υποψήφια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολύ έτσι βουβάν θέλετε, εγώ θα το ξεκινήσω κατευθείαν έτσι το θέμα. Είναι αυτές οι εκλογές για το ΤΕΕ, κυρία Μπελογιάννη, δηλαδή. Νομίζω ότι γίνονται κάθε 4 χρόνια, έτσι ναι, δεν είναι. Ναι, κάθε 4 χρόνια, όντως. Έχετε δίκιο. Δεν είναι πιο βουβές οι φετινές οι εκλογές. Επισκιάστηκαν από τις ευρωεκλογές. Τι ακριβώς έχει γίνει? Κοιτάξτε, το συζητούσαμε και μεταξύ μας τώρα αυτό. Εμείς οι μηχανικοί, όντως αυτή τη φορά είναι οι πιο βουβές εκλογές από τη μία. Δηλαδή, σχεδόν την τελευταία εβδομάδα άρχισαν να κινητοποιούνται οι συνάδελφοι και οι παρατάξεις. Έτσι και να έχουν μία δράση και προς τα έξω. Εξωστρεφή δηλαδή. Απ' την άλλη, είναι και η πρώτη φορά που είδαμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όσους, ας πούμε, γύρω από αυτόν και από τη συγκεκριμένη παράταξη κινούνται και είναι εκλεγμένοι, να χρησιμοποιεί αυτή την προεκλογική περίοδο για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενός δηλαδή θεσμού, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, τα 100 χρόνια του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Το Νοέμβριο του 2023 είχαμε γενέθλια, ιδρύθηκαν προκειμένου να μπορέσουν οι μηχανικοί να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ανασυγκρότηση της χώρας. Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο ιδρύθηκε το ΤΕΕ και αποφασίστηκε να αποτελεί τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, πριν 100 χρόνια δηλαδή, το 1924, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, σε μια περίοδο πολύ προβληματική για αυτό το κομμάτι του κόσμου, των Βαλκανίων, της Ευρώπης συνολικά, και πολύ προβληματική και από την πλευρά, ας πούμε, της επιβίωσης των ανθρώπων. Οι μηχανικοί έπαιξαν ένα τεράστιο ρόλο όλα αυτά τα χρόνια και εκείνη την περίοδο, στο πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να καταφέρει να γίνει ένα σύγχρονο κράτος. Είδαμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος αυτής της εκλογικής μάχης του Μαΐου του 2024 κινήθηκε στο να γιορτάζονται τα 100 χρόνια αφού τα είχαμε κλείσει και μόνο από την πλευρά, ναι, στα 101, και μόνο από την πλευρά του Προέδρου. Δηλαδή δεν υπήρχε πλουραλισμός ούτε καν στις διαδικασίες των εκδηλώσεων. Θεωρητικά θα λέγαμε ότι θα έπρεπε ολόκληρη η διοικούσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έτσι όπως συλλογικά έχει συγκροτηθεί από όλες τις παρατάξεις των μηχανικών που συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες και την αποτελούν, να συμμετέχει στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια. Αντιθέτως, είδαμε ότι όλο αυτό το βάρος, να το πω σε εισαγωγικά βάρος, το ανέλαβε να το φέρει εις πέρας μόνο ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Στασινός, και σε μία περίοδο. Ο οποίος είναι από τη δική μας την περιοχή, έτσι? Ναι, είναι από εδώ, είναι συντοπίτης μας. Κυρία Μπελογιάννη, οι εκλογές διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο ή υπάρχει διαχωρισμός εδώ? Γιατί δεν, ούτε αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, πώς είναι η διαδικασία? Η διαδικασία των εκλογών. Η διαδικασία των εκλογών στο ΤΕΕ πάντα έχει να κάνει με την ανάδειξη των οργάνων του, δηλαδή της αντιπροσωπείας της κεντρικής σε εθνικό επίπεδο. Άρα έχουμε εκλογική διαδικασία σε όλη τη χώρα την Κυριακή 19 Μαΐου για να εκλέξουμε τα κεντρικά όργανα διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που είναι η αντιπροσωπεία του και οι αντίστοιχες επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων μηχανικών. Και γίνεται και σε δεύτερο επίπεδο περιφερειών και περιφερειακών τμήματων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Περίπου τα περιφερειακά τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου ακολουθούν τη διάρθρωση τη διοικητική σε περιφέρειες της χώρας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δηλαδή, εδώ στην Ήπειρο
Θα έχουμε κάλπες για να εκλέξουμε τα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Τμήματος Υπήρου Λευκάδας και θα έχουμε και άλλες κάλπες για να εκλέξουμε τα όργανα δύο, σε εθνικό δηλαδή. Επίπεδο. Πέντε θα είναι οι κάλπες, πέντε θα είναι δύο. Δύο είναι οι εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Και θα στείνονται πέντε κάλπες. Πέντε κάλπες. Είναι μία για να ψηφίσουμε την κεντρική αντιπροσωπεία. Ναι. Μία για να ψηφίσουμε το κεντρικό πειθαρχικό όργανο, ναι, του τεχνικού, των μηχανικών. Μία για να ψηφίσουμε την επιστημονική επιτροπή της ειδικότητάς μας. Δηλαδή οι πολιτικοί μηχανικοί, για παράδειγμα, θα ψηφίσουν στη δική τους ειδικότητα. Οι ηλεκτρολόγοι στη δική τους ειδικότητα. Οι αρχιτέκτονες στη δική τους ειδικότητα. Οι ηλεκτρονικοί στη δική τους. Οι χημικοί μηχανικοί στη δική τους. Μία κάλπη για τα όργανα του τμήματος Υπήρου, την αντιπροσωπεία δηλαδή του τμήματος Υπήρου. Ναι. Και μία κάλπη για το πειθαρχικό του τμήματος Υπήρου. Δηλαδή, να ρωτήσω για τα ψηφοδέλτια ή νομίζετε ότι δεν έχει νόημα? Πάλι το συζητούσαμε μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο εμείς οι μηχανικοί θα μπορούσαμε να κάνουμε τόσο πολύπλοκες εκλογές. Όντως, τα ψηφοδέλτια είναι ψηφοδέλτια ακόμη και για το περιφερειακό τμήμα δηλαδή. Ψηφοδέλτια πολύ μεγάλα, ειδικά για το κεντρικό, για την κεντρική αντιπροσωπεία. Μιλάμε για 180 υποψηφίους αναπεριφέρειες κατανεμημένους πάλι. Έχουν γίνει κατά τη γνώμη σας βήματα τα τελευταία χρόνια για την επίλυση ζητημάτων που εμπλέκονται οι μηχανικοί, που αφορούν αν θέλετε το ΤΕΕ, που αφορούν γενικότερα όρους δόμησης, χρήσης γης κτλ. Τα έχουμε πει ναι, πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω αν τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα ως προς την ορθολογική διαχείριση αυτών των ζητημάτων, ναι, κυρία Μπελογιάννη. Κοιτάξτε, αυτό έτσι όπως το είπατε, είναι περιληπτικά και η κριτική που κάνουμε στη λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου εμείς ως παράταξη και αυτά που βάζουμε και στα όργανα στα οποία συμμετέχουμε σαν παράταξη και σαν μηχανική. Τι εννοώ? Ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια το Τεχνικό Επιμελητήριο, την τελευταία δεκαετία κατά βάση, έχει απολέσει το θεσμικό του ρόλο. Κατά βάση έχει μετατραπεί σε ενός τύπου κυβερνητικό εταίρο της εκάστοτε κυβέρνησης ή κυβερνητικό εκπρόσωπο της εκάστοτε κυβέρνησης. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη και για τα αμιγώς επαγγελματικά ζητήματα των μηχανικών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ειδικά την τελευταία τετραετία, έχει πάρει θέση απέναντι στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών που θέλουμε να ζούμε από την εργασία μας. Να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αν αυτή τη στιγμή ένας οποιοσδήποτε συνάδελφος ελεύθερος επαγγελματίας που έχει το δικό του τεχνικό γραφείο μπει στο TaxisNet να κάνει δοκιμαστική φορολογική δήλωση για φέτος, η οποία θα στηρίζεται στη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε πριν 4-5 μήνες, αυτή με τα τεκμήρια, να κάνει δοκιμαστική, θα δει ότι φέτος θα πληρώσει ο μικρός ελεύθερος επαγγελματίας που δεν μπορεί να επιβιώσει, κατά μέσο όρο 1.500 ευρώ φόρο επιπλέον. Άρα, ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία της τροποποίησης του φορολογικού, που εμείς λέγαμε ότι πλήττει τον μικρό μηχανικό, ο οποίος θέλει να ζήσει από τη δουλειά του, στο γραφείο του και δεν είναι μηχανικός, ας πούμε, ιδιοκτήτης μεγάλης τεχνικής εταιρείας, γιατί δεν είναι ενιαίος ο κλάδος μας, σε ό,τι αφορά αυτά τα κομμάτια, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κεντρικά και τοπικά αφωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Απών από τις κινητοποιήσεις ενάντια στην μεταρρύθμιση του φορολογικού που έγινε πρόσφατα και που ουσιαστικά οδηγεί στο κλείσιμο τον ελεύθερο επαγγελματία που προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε όλοι. Ακρίβειας, μεγάλου κόστου ζωής, μικρών αμοιβών, απουσίας συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, η μάχη για την προάσπιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και των Πολυτεχνείων. Από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Από αυτή τη μεγάλη μάχη που δόθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, προάσπισης του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων, υπεράσπισης των πολυτεχνείων, δηλαδή είδαμε τους δασκάλους των πολυτεχνικών σχολών, τους καθηγητές, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις βοηθητικά και στο φοιτητικό κίνημα
και το τεχνικό επιμελητήριο, οι απόφοιτοι των Πολυτεχνείων, εμείς δηλαδή, να τηρούμε από την πλευρά αυτών που διοικούν, της πλειοψηφίας εννοώ, αφωνία για το ζήτημα. Είδατε εσείς να γίνεται καμιά κινητοποίηση που να λέει ότι εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό? Επαγγελματική ισοτίμηση, να πω και αυτό, τα αμιγώς επαγγελματικά. Γι' αυτό σας ρώτησα. Νόμος Κεραμαίος. Γι' αυτό σας ρώτησα αν τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κάτι. Προς το χειρότερο, ξέρετε, έχει αλλάξει. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε και η λειτουργία εδώ κάποιων τμήματων του ΤΕΙ, στις αρχές-αρχές, εκείνο που μας απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν τα επαγγελματικά δικαιώματα. Αυτό. Όπου εμπλέκεται το ΤΕΕ. Εμπλέκεται. Και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι και να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για κάποιους αποφύτους που απέκτησαν επαγγελματικά δικαιώματα αφού είχαν τελειώσει τις σχολές, ίσως και μια δεκαετία πιο πριν. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό καταρχήν υπάρχει και στα πολυτεχνεία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν πολυτεχνικές σχολές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Ακόμη χειρότερα. Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς προεδρικά διατάγματα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αλλά πολύ σοβαρή είναι και η ρύθμιση που έκανε η κυρία Κεραμέως, ως Υπουργός Παιδείας, στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, το 2019 πρέπει να ήταν αυτό, ή το 20, αν δεν κάνω λάθος, περί επαγγελματικής ισοτίμησης των αποφύτων κολεγίων. Ναι. Αυτή τη στιγμή στη χώρα κολεγίων, επιμένω δηλαδή σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με αυτές τις διατάξεις υπάρχουν απόφοιτοι κολεγίων στη χώρα ή παραρτημάτων ευρωπαϊκών ή βρετανικών κολεγίων στη χώρα που με τριετής σπουδές διεκδικούν και εγγράφονται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί επαγγελματικής ισοτίμησης ως μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου και μπορούν και ασκούν το επάγγελμα ως μέλη του τεχνικού επιμελητηρίου. Και σε αυτό, κεντρικά το τεχνικό επιμελητήριο όχι απλά σιγοντάρισε αυτή τη διαδικασία, δεν προστάτεψε και δεν προστατεύει τους μηχανικούς. Επειδή είμαι και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας, έχω να σας πω ότι το 2023 τρεις φορές που συγκλήθηκε η κεντρική αντιπροσωπεία να συζητήσει το θέμα αυτό, δηλαδή το πώς θα οργανωθεί η αντίδραση απέναντι σε αυτό. Είναι αδιανόητο ένας απόφοιτος κολεγίου τριετούς προγράμματος σπουδών να εγγράφεται αυτή τη στιγμή και να μπορεί να ασκεί το επάγγελμα σαν ένας απόφοιτος πολυτεχνείου μηχανικός στη χώρα. Τρεις φορές λοιπόν που συγκλήθηκε η κεντρική αντιπροσωπεία για αυτό το ζήτημα, με ευθύνη της πλειοψηφίας, οι συνεδριάς διαλύθηκαν. Με τεχνητή μία απαρτία. Δηλαδή, τι εννοώ διαλύθηκαν? Δεν διαλύθηκαν βιαίως. Απλά όταν ερχόταν να συζητηθεί το θέμα, δεν προσέρχονταν η πλειοψηφία να το συζητήσει. Μάλιστα. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα. Βεβαίως. Για τον κλάδο. Βεβαίως. Και απ' τη μία. Ναι. Απ' την άλλη υπάρχει και μία σοβαρή απομάκρυνση σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Εμείς αυτό που λέμε σαν παρατάξεις είναι ότι το τεχνικό επιμελητήριο έχει και κοινωνικό ρόλο. Είναι σύμβουλος της πολιτείας. Εννοείται. Και πρέπει να παρεμβαίνει και να χαράζει πολιτική προς όφελος της πλειοψηφίας και του κοινωνικού συνόλου και του τόπου. Όχι να είναι απόν από αυτές τις διαδικασίες. Θα φέρω ένα παράδειγμα, το θέμα των εξορίξεων. Ένα δεύτερο παράδειγμα, το θέμα της χωροθέτησης του πού θα γίνονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτά δεν ασχολείται το τεχνικό επιμελητήριο. Δεν παίρνει θέση. Αμέσως μετά τις εκλογές θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν θέλετε, για όλα τα ζητήματα, γιατί πραγματικά οι πολίτες δεν ξέρουν ποιος είναι ο ρόλος του ΤΕΕ και θεωρούμε ότι ακόμη μια φορά γίνονται εκλογές, εντάξει, βγαίνουν κάποιοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντάξει και τα συζητάμε. Αλλά ξέρετε, σε κάποια ζητήματα είναι πάρα πολύ ουσιαστικός ο ρόλος του μηχανικού. Και αυτό που είπατε λίγο πριν, και στις εξορίξεις και στις ΑΠΕ, αλλά πολύ περισσότερο και στα επαγγελματικά δικαιώματα, δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν και την νεολαία, αφορούν και γενικότερα την κοινωνία. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να τα πούμε λίγο πιο απλουστευμένα τα πράγματα. Θα τα πούμε πιο απλουστευμένα. Εμείς... Και για το κτηματολόγιο και για όλα. Είναι δηλαδή, πάρα πολλά και τα για ζητήματα εδώ της πόλης της δικής μας. Που έχουν να κάνουν με το πολεοδομικό σχέδιο, έτσι, με την πλημμύρα ζώνη του Αράχθου. Έτσι. Ακόμη και με την τελευταία διαδικασία, δηλαδή του κανονισμού πυροπροστασίας.
Έτσι, με την νομιμοποίηση αυθαιρέτων, με το εξοικονομώ. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε το εύρος, καταρχήν, του βέβαια. Αντικειμένου. Είναι πολύ δεν μεγάλο. Δεν τα ξέρουμε όμως, κυρία Μπελογιάννη, δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό και εμείς λέμε στις εκλογές ότι το τεχνικό επιμελητήριο πρέπει να αλλάξει πλευρά. Τι εννοούμε? Ότι πρέπει η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μηχανικών που θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τις δουλειές μας, που θέλουμε το τεχνικό επιμελητήριο να έχει και κοινωνικό ρόλο. Να προσέλθουν στις κάλπες μαζικά. Έτσι. Εμείς καλούμε να στηρίξουν και τη δική μας παράταξη εδώ για το τμήμα Ηπείρου Λευκάδας, το αγωνιστικό μέτωπο μηχανικών στην Ήπειρο. Νομίζω ότι τόσα χρόνια έχουμε δείξει ότι θέλουμε μέσα από αυτό το επιμελητήριο, από το ΤΕΕ, να προσφέρουμε στην κοινωνία και στον τόπο. Να βοηθήσουμε δηλαδή, να πάει ένα βήμα μπροστά. Και όχι να μετατραπεί το ΤΕΕ, ας πούμε, πλήρως σε κυβερνητικό εκπρόσωπο ή να μετατραπεί σε μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων. Αυτό... Ο καθένας σας πράξει ό,τι θεωρεί ότι είναι πιο λογικό. Απλά συμφωνώ μαζί σας στο ότι θα πρέπει όλοι να προσέλθουν στις κάλπες, διότι είναι αναφέρετο δικαίωμά τους καταρχήν, αλλά είναι και η υποχρέωσή τους από την άλλη, προκειμένου να έχουν αυτούς τους αντιπροσώπους που ο καθένας θεωρεί ότι είναι πιο σωστό. Απλά ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων δεν βλέπει τον εαυτό του μέσα στο τεχνικό επιμελητήριο, λόγω της δράσης και του τρόπου με τον οποίο το τεχνικό επιμελητήριο, ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια, εμφανίζεται προς τα έξω. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Την Κυριακή οι εκλογές θα γίνουν, το εκλογικό τμήμα είναι στα γραφεία της Νομαρχιακής του τεχνικού επιμελητηρίου, απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο. Θα σας περιμένουμε να έρθετε από νωρίς, συναδέλφοι και συνάδελφοι, γιατί η κάλπη είναι 5 και η διαδικασία μεγάλη. Σωστά. Καλή σας επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Πλημμύρισε από μελωδίες στο μικρό θέατρο της Αμβρακίας το βράδυ της Πέμπτης και στη μουσική εκδήλωση που πραγματοποίησαν η Εφορία Αρχαιοτήτων, το Μουσικό Σχολείο Άρτας και ο Δήμος Αρταίων. Να υπενθυμίσουμε πως η εκδήλωση αυτή είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων, δηλαδή στις 18 Απριλίου, ωστόσο είχε τότε αναβληθεί λόγω των έντονων καιρικών συνθήκων. Το κοινό λοιπόν ταξίδεψε στην ομορφιά της ποίησης και της μουσικής το βράδυ της Πέμπτης για πρώτη φορά στο μικρό θέατρο της Αμβρακίας, στο εμβληματικό αυτό μνημείο της πόλης, στο οποίο πρόσφατα ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εργασιών ανάδειξης και αποκατάστασης. Το σύνολο της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και το φωνητικό σύνολο των μαθητών και των μαθητριών της ΓΑΜΑ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Άρτας ερμήνευσαν έργα Ελλήνων ποιητών μελοποιημένα από Έλληνες συνθέτες. Στίχοι του Κώστα Κρυστάλη, του Νίκου Γκάτσου, του Νίκου Καβαδία, της Μαρίας Πολυδούρη και του Οδυσσέα Ηλίτη. Συνδυάστηκαν με τα πεντάγραμμα κορυφαίων μουσικών του Κώστα Χαριτάτου, του Μάνου Χατζηδάκη, του Θάνου Μικρούτσικου, της Μαρίνας Κόχ, του Ηλία Σαριανίδη και του Δημήτρη Λάγιου, οι οποίοι με τις συνδέσεις τους έφεραν την ποίηση στα χείλη ενός μεγάλου κοινού, σφραγίζοντας με αλυσμόνητες μελωδίες μια ολόκληρη εποχή. Της Αμβρακίας αποτελεί μνημείο ιστορίας και πολιτισμού που συνθέτει τον πλούτο του τόπου μας, την πολιτιστική μας κληρονομιά. Για τη διατήρηση αυτής της πολύτιμης κληρονομιάς, η UNESCO δημιούργησε το 1982 τη Διεθνή Ημέρα Μνημείων και Τοποθεσιών. Κάθε χρόνο, στις 18 Απριλίου, η Παγκόσμια Οργάνωση μας καλεί να ενδιαφερθούμε για τα μνημεία που βρίσκονται κοντά μας,
να βοηθήσουμε στη διατήρησή τους και να μοιραστούμε το μεγαλείο αυτών των τόπων. Η σχέση μας με τα ιστορικά ίχνη είναι μια σχέση όχι μόνο αρχαιολογική, αλλά και βιωματική. Ο τρόπος που οργανώνεται αυτή η σχέση με το μνημιακό περιβάλλον ορίζεται από τις πολιτικές της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η μουσική μας συνάντηση με την ποίηση θα ξεκινήσει με τον Σιρακιώτη Κώστα Κρυστάλ, τον ποιητή και πεζογράφο της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, που το έργο του έχει επηρεαστεί από το δημοτικό τραγούδι και τη λογραφική θεματολογία, από κλασικούς και συγχρόνους του δημιουργούς. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος επισήμανε πρώτος τη μεγάλη σημασία του πεζογραφικού έργου του ποιητή του Βουνού και της Τάνης, του πρώτου, που έγραψε στη Δημοτική, ενώ οι σύγχρονοι του λογοτέχνες δεν μπορούσαν ακόμη να αποδεσμευτούν από την καθαρέβουσα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μνημείων που είναι στις 18 Απριλίου και είχε αναβληθεί λόγω των καιρικών συνθήκων. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε η προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Άρτας και ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Σαφάκας. Το μικρό θέατρο, το θεατράκι μας, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται στο κέντρο της σύγχρονης πόλης. Όμως και στην αρχαία πόλη, την Αμβρακία, βρισκόταν στο κέντρο της πολιτικής και θρησκευτικής της ζωής. Εντοπίστηκε το 1976 και διερευνήθηκε από τον τότε από τον αρχαιολόγο Ηλία Ανδρέου, που τότε ήρθε στο φως ένα τμήμα του κύλου του θεάτρου, η ορχήστρα, τμήμα της σκηνής και ένα από τα δύο βοτσαλωτά δάπεδα ενός δημόσιου λουτρού, το οποίο προϋπήρχε στο χώρο. Την πρώτη αυτή έρευνα ακολούθησαν δύο μεγάλοι κύκλοι εργασιών, οι οποίοι οδήγησαν στη μορφή του χώρου που βλέπετε σήμερα. Ο πρώτος κύκλος οφείλεται στις ενέργειες των αρχαιολόγων Γεώργιου Ρίγινου, διευθυντή τότε της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας Άρτας, και Ανθής Αγγέλη, τώρα προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, οι οποίοι με ομάδα συνεργατών εργάστηκαν συστηματικά για την ένταξη του μικρού θεάτρου σε ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο σχετικά με την ενοποίηση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων της Αμβρακίας. Ενδεικτικά να σας αναφέρω τη Δυτική Νεκρόπολη που έχει γίνει ένα σπουδαίο έργο και τον Ναό του Απόλλωνα που είναι εδώ κοντά μας. Υπό την επιστημονική τους καθοδήγηση, η ανασκαφή στο χώρο διευρύνθηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία γύρω από το θέατρο, όπως στοιχεία σπιτιών, τμήματα σπιτιών των κλασικών χρόνων, μία υπαίθρια αυλή, τμήμα πλακώστρου του αρχαίου δρόμου, που αν θα προσέξετε θα δείτε ότι διατηρεί τις αυλακές των τροχών στην επιφάνειά του. Από το 2017 μέχρι μόλις πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2023, οι εργασίες στο χώρο συνεχίστηκαν με την επιστημονική καθοδήγηση της Βαρβάρας Παπαδοπούλου, ως προϊσταμένης τότε της Εφορίας Αρχαιοτήτων Άρτας και σήμερα επίτιμης Εφόρου Αρχαιοτήτων. Οι εργασίες αυτές περιελάμβαναν την ολοκλήρωση της ανασκαφικής διερεύνησης που επέτρεψε την κατανόηση της μορφής του θεάτρου και επιχειρήθηκε τώρα η ερμηνεία του ως βουλευτήριο της Αμβρακίας. Επίσης εκπονήθηκαν πλήθος μελετών σχετικά με το έργο που έτυχαν εγκρίσεως από τα αρμόδια αρχαιολογικά συμβούλια όπως το ΚΑΣ. Πραγματοποιήθηκαν πολλές και ιδιαίτερα δύσκολες τεχνικές εργασίες ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η πρώτη φάση ανάδειξης του χώρου. Όπως ήταν η αντιστήριξη των πρανών, έργο το οποίο έχει αναλάβει λόγω του βαθμού δυσκολίες του η Περιφέρεια Ηπείρου και το οποίο βέβαια έπρεπε να προηγηθεί των δικών μας εργασιών.
Μετά την ολοκλήρωση του τυχείου αντιστήριξης, ακολούθησαν αναστηλωτικές εργασίες, εργασίες συμπλήρωσης και αποκατάστασης των μνημείων του χώρου, εργασίες συντήρησης, εξοραϊσμού των όψεων των γειτονικών οικοδομών. Πέρασαν δίκτυα κοινής ωφέλειας, φωτισμού, διαμορφώθηκε διαδρομή ρημετρικά του μνημείου και στάσεις επισκεπτών. Όλα, τα οποία, όλα αυτά στο σύνολό τους υλοποιήθηκαν βάσει των παραπάνω εγκεκριμένων μελετών. Χάρη σε όλη αυτή την πολύχρονη προσπάθεια, που γνωρίζουμε πολύ καλά πως ταλαιπώρησε τον κόσμο της πόλης μας, μπορούμε όμως σήμερα να δούμε ένα σημαντικό τμήμα του θεατρικού οικοδομήματος με το κύλο, την ορχήστρα, το προσκήνιο και τμήμα της σκηνής. Μπορούμε ακόμα να δούμε ότι για την ανέγερσή του χρειάστηκε να καταργηθεί τμήμα της πλακόστρωτης οδού και να αποδομηθεί το λουτρικό συγκρότημα, τα λουτρά δηλαδή, που προϋπήρχαν στην ίδια θέση. Αργά το δάχτυλα θα σειρώ. Ό,τι είναι πάθος στην καρδιά σου. Σιγά και μυρό. Άρθει σιγά κρύα και μυρό.
στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε όπως κάθε βράδυ το συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Ξέρω, δεν παίρνω όρκο για το κάθε βράδυ. Ελπίζω να είσαι καλά. Λοιπόν. Έχεις κάποια πληροφορία περί του αντιθέτου? Ξέρω εγώ, βρε παιδί μου. Χαρτί από γιατρό δεν έχουμε πάντως κανένας. Το λέω αστειευόμενη. Εντάξει, καλά δεν είμαι. Έτσι, αυτό λέω κι εγώ. Καλά είμαστε όλοι. Ωραία. Αν διαπιστώσω ότι κάτι δεν πάει καλά, σταμάτησε με στον αέρα. Και επειδή μιλάμε για χαρτιά και επειδή μιλάμε για σοβαρά, αν θέλεις έτσι, σοβαρά χαρτιά, ας πάμε να δούμε τι γίνεται με την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, να δούμε τι γίνεται με τους εισακταίους, Βαγγέλη, για τη νέα, το νέο ακαδημαϊκό έτος και να το εστιάσουμε περισσότερο στη δική μας την περιοχή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τμήματα, άλλα καταργήθηκαν, άλλα έμειναν, άλλα φυτοζωούν, άλλα μπορεί να πάρουν μπρος την επόμενη χρονιά. Για να δούμε τι εικόνα έχουμε. Κάπες όλα. Και φυτοζωούν και καταργήθηκαν και άλλα μπορεί να πάρουν μπρος. Και άλλα πολλά και θαυμαστά μπορεί να δούμε. Καταρχήν να υπενθυμίσω ότι η νέα ακαδημαϊκή περίοδος 2024-2025 που θα αρχίσει το φθινόπωρο θα συμπεριλαμβάνει, μάλλον θα συμπεριλαμβάνει, ο νόμος ψηφίστηκε. Είναι νόμος του κράτους. Παραρτήματα ιδιωτικών πανεπιστημίων του εξωτερικού. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι αν τελικά το προλάβουν από φέτος, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πρόθεση είναι να λειτουργήσουν από φέτος. Καταρχήν βέβαια δεν διευκρινίστηκε ακόμη αν υπάρχει ενδιαφέρον από ξένα πανεπιστήμια, ποια είναι αυτά, τι προδιαγραφές και προϋποθέσεις πληρούν, δηλαδή είναι αξιόπιστα, είναι αξιόλογα, είναι αυτό που λέμε της οκάς, της πλάκας, πώς το λένε, με μια πινακίδα που λέει πανεπιστήμιο, university, ξέρω εγώ τάδε και... Εντάξει, άσε τώρα και δίνει κάτι χαρτιά και κάτι τίτλους πανεπιστημιακούς χωρίς κανένα αντίκρισμα. Και ποιες χώρες θα λειτουργήσουν. Διότι όλα αυτά αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν μια συνάφεια μεταξύ τους, έτσι δεν είναι? Και υπάρχει μια συνάρτηση. Βέβαια, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Διασκευάτων, για να πάμε στο διατάθα τώρα, εξήγηκε τον αριθμό των εισακτέων. Παναδικά, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου γύρω στους 67.500-68.000. Εγώ έκανα αυτή την μικρή επισήμανση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι εάν λειτουργήσουν, επειδή έκανες αναφορά προηγουμένως σε τμήματα εδώ του δικού μας πανεπιστημίου, τα οποία φυτοζωούν, όπως είπες, άλλα θα προκύψουν και άλλα, ξέρω εγώ, θα πουν τετέλεστε, προφανώς και έχει να κάνει και με το αν θα λειτουργήσουν, έτσι. Δηλαδή, αν για παράδειγμα λειτουργήσουν κάποια τμήματα και κάποια παιδιά τα επιλέξουν γιατί είναι κοντά στον τόπο καταγωγή του, στην Αθήνα, παραδείγματι, και δεν θέλει να έρθουν στα Γιάννενα, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί μεν ο αριθμός των εισακτέων, θα πω τώρα αμέσως ποιος θα είναι για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, να έχει εξαγγελθεί να είναι αυτός, αλλά μπορεί να μην πιάσει την οροφή. Και ειδικότερα, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο σύνολό του, έτσι, μιλάμε τώρα και για Άρτα, έτσι, και για Πρέβεζα, στο σύνολό του θα εισαχθούν 4.271 φοιτητές. Θα εισαχθούν, εννοώ, θα υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον ή μπορεί να δούμε, όπως σωστά επισήμανε στην αρχή, με κάποια τμήματα που μπορεί να κλείσουν κτλ., οι 4.271 να γίνουν 4.000 ή και 3.500 ή και 3 ακόμη. Το αποκλείς το ενδεχόμενο αυτό? Καθόλου. Καθόλου. Άρα λοιπόν ξεκινάμε αυτή την επισήμανση. Δεύτερη επισήμανση έχει να κάνει με το γεγονός ότι στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας αναφέρεται αριθμός εισακταίων φοιτητών για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο στο τμήμα λογιστικής, προσδέχεται, και χρηματοοικονομικής. Οικονομικής. Ναι. Της Πρέβεζας αναφέρεται 200 ως εισακταίοι, που σημαίνει ότι το τμήμα αυτό παραμένει σε λειτουργία. Σωστό. Έτσι δεν είναι? Σωστό. Διότι να υπενθυμίσουμε ότι εδώ υπάρχει μια πολεμένη ιστορία. Έλα. Στο παρελθόν, καθηγητών του τμήματος οι οποίοι είχαν θέσει αίτημα μεταφοράς τους στα Ιωάννινα επικαλούμενοι συγκεκριμένους λόγους, μια θυελώδη συνεδρίαση της τότε
της τότε Βρετανικής Αρχής και μια απόφαση η οποία ελήφθη, δεν ξέρω ακριβώς τώρα, ή ξαφίξης είναι, λέει να μην λειτουργήσει, να μεταφερθεί, να μην μεταφερθεί. Σε κάθε περίπτωση σημασία έχει ότι εδώ υπάρχει πολιτική βούληση, ό,τι και να είναι, και αυτό το λέω προς... Γιατί το λέω? Διότι όταν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και η κυβέρνηση θέλει να υπάρχει πολιτική βούληση σε κάποια περιοχή, τότε ξεχνάμε το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, έτσι δεν είναι? Το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά του να αποφασίζουν αυτά, να αποφασίζει η Βρετανία, εν προκειμένου τώρα έχει αλλάξει το Συμβούλιο Διοίκησης, γιατί άλλαξε και ο τρόπος λειτουργίας του πανεπιστημίου, δεν είναι? Ποια τμήματα θα λειτουργήσουν? Και το λέω αυτό με παράπονο και ως ασπρωτός, αλλά αν θέλεις, ναι, ως ασπρωτός. Γιατί αφού για την Πρέβεζα δεν ισχύει το αυτοδιοίκητο, εκεί μπορεί και η υπουργός και λέει ναι να λειτουργήσει. Η κυβέρνηση λέει ναι. Στη Θεσπρωτεία, άκρα του τάφου σιωπή, αγαπητή Βίκη. Τέλος το πρώην ΤΕΗ, στη συνέχεια ΑΤΕΗ, ΑΕΗ, όπως έγινε. Καμία λύση, τα κτίρια παραμένουν, παραπέουν. Σε λίγο καιρό θα θέλουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για συντήρηση, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι οι κτίρια τα οποία είναι παρατημένα και χρησιμοποιούνται για πλήστες όσες άλλες κρίσεις, δεν είναι του παρόντο να αναφερθώ σε αυτό. Κάποια στιγμή θα θέλουν, εκ των πραγμάτων θα καταστούν μη λειτουργικά. Άρα, κύριοι εδώ τοπικοί παράγοντες, κύριε βουλευτή, τοπικέ, κύριε δήμαρχε, μάλλον κύριοι δήμαρχοι της περιοχής, όχι κύριε δήμαρχε, διότι το τμήμα της Θεσπρωτείας αφορά όλη τη Θεσπρωτεία, κάντε κάτι. Μάλλον έπρεπε να κάνετε πριν ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων. Τώρα του χρόνου να είμαστε καλά. Αλλά το ερώτημα είναι, μήπως κάνατε και σας αγνώρισαν για μια ακόμη φορά? Και αν σας αγνώρισαν εσάς στη Θεσπρωτεία, τι γίνεται εκεί στην Πρέβεζα? Δεν μπορώ να καταλάβω. Μέλη έχουν εκεί οι βουλευτές και οι δήμαρχοι και πείθουν την κυβέρνηση. Και ο αντιπεριφερειάρχης και όλοι. Δεν είναι μόνο οι βουλευτές. Όλοι οι τοπικοί παράγοντες και φορείς. Ή οι Πρεβεζάνοι είναι πιο δυναμικοί, πιο τσαμπουκάδες, διεκδικούν. Και εμείς είμαστε μαλθακοί. Μαλθακοί, λέω έτσι, παρεξηγηθώ. Εδώ στα Σπρωτεία. Λοιπόν, προβληματισμό θέτω. Πάντως, για μια ακόμη χρονιά, στα Σπρωτεία, η Γουμενίτσα, ΤΕΗ, 0-0. Πάμε. Έπεσε το πρώτο πρόστιμο. Μιλάμε για τη δική μας την περιοχή και λέω ότι έπεσε το πρώτο πρόστιμο όσον αφορά τη νέα αντιπυρική περίοδο, τα αυστηρά μέτρα και τα τσουχτερά πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται. Ένας λοιπόν κάτοικος περιοχής της Ιγουμενίτσας, καλείται να πληρώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για μια φωτιά που άναψε καίγοντας ξερά ή μαζί με τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά, Βαγγέλη, τελικά? Αυτό συνέβη. Το θέμα είναι, ευτυχώς για τον ίδιο, βέβαια και για την περιοχή, ότι μαζί με τα ξερά που άναψε, δεν κάηκαν και άλλα ξερά. Ή και χλωρά, αν θέλεις, με την έννοια ότι δεν έβαλε φωτιά και η φωτιά πήρε διαστάσεις και προκλήθηκε πυρκαγιά. Όχι. Πρόσεξε. Όχι. Μόνο και μόνο επειδή έβαλε φωτιά να κάψει κάποια ξερά χόρτα σε μια ελεγχόμενη περιοχή, έτσι, ελεγχόμενη και περιορισμένης εμβέλειας. Παρόλα αυτά το είχαμε πει, το ξαναλέμε πάλι, ότι ο νέος νόμος έχει αλλάξει δραματικά επιταχύρω όσον αφορά την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και γενικότερα της πυροπροστασίας. Πράξεις και ενέργειες που μέχρι σήμερα ήταν πλημεληματικού χαρακτήρα, πλέον γίνονται κακουργηματικού. Και ασκούνται διώξεις και μπορεί να βρεθείς προφυλακισμένος χωρίς να καταλάβεις το γιατί και το πότε και το πώς. Να πούμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος εδώ της περιοχής ενδεχομένως να μην ήξερε κιόλας, δεν τον υποτιμώ, αλλά εντάξει, ένας κάτοικος ενός μικρού χωριού είναι και μάλιστα εγκαταλειμμένου χωριού, εντοπίστηκε να καίει κάποια, πώς το λένε, ξύλα από εποχούμενο κλιμάκιο της περιοριστικής και το πρόστιμο είναι 1.600 ευρώ περίπου. Και αντιλαμβάνεσαι ότι για ένα φτωχό άνθρωπο, ένα συνταξιούχο, δεν ξέρω τα εισοδήματά του, αν είναι με μια σύνταξη των 350 ευρώ, το ποσό αυτό είναι διόλευκα ταφρόνητο. Και το θέμα είναι ότι δεν πήρε καν φωτιά. Φαντάσου
να προκληθεί πυρκαγιά τι έχει να γίνει. Άρα ας το έχουν στο μυαλό τους όσοι μας ακούνε ότι μη διανοηθεί κανείς να βάλει φωτιά ούτε μέσα στον κήπο του σπιτιού του. Εάν και είναι αντιληπτός, και αντιληπτός ξέρετε γίνεται με διάφορους τρόπους, έτσι δεν είναι, υπάρχουν και καλοθελητές και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν το σώζει τίποτε. Και κάτι ακόμη σχετικό με αυτό το θέμα, αγαπητή Βίκη, και είπα να το κάνουμε άλλο θέμα, αλλά να το πούμε και αυτό, είναι ότι η προθεσμία υποβολής καθαρισμού των οικοπαίδων των ιδιωτών, των ιδιόκτων οικοπαίδων, λύει εκ νέου 31 Μαΐου. Δόθηκε παράταση ένας μήνας. Από 1 Ιουνίου και μετά, οικόπεδο το οποίο είναι ιδιοκτησία σου και διαπιστωθεί από την περιοριστική ότι είναι ακαθάριστο, θα έχει σοβαρές επιπτώσεις ο ιδιοκτήτης. Και μάλιστα δημιουργήθηκε και ειδική φόρμα στο αρμόδιο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας προκειμένου να υποβάλουν όσοι τα καθάρισαν. Βέβαια αυτό είναι λίγο πολύπλοκο σαν διαδικασία, αλλά ας απευθυνθούν, να το πούμε πιο απλά. Γιατί μπορεί να πει ο άλλος από το χωριό, εγώ δεν ξέρω να μπω και να χειριστώ αυτά τα συστήματα. Και έχει δίκιο. Μπορεί όμως να πάει στον πρόεδρο της κοινότητας, του χωριού του, της τοπικής κοινότητας, και με τη βοήθεια αυτού, μέσω μιας πλατφόρμας που έχουν όλοι οι Δήμοι, να ενημερωθεί το Υπουργείο ότι η Ευαγγελίου, για παράδειγμα, το υπαρήμι τάδε οικόπεδο που κατέχει στο χωριό τάδε, στη θέση τάδε, έχει καθαριστεί. Διαφορετικά, μετά την 1η Ιουνίου, εάν εντοπιστούν ακαθάριστα οικόπεδα, τα πρόστιμα θα είναι υψηλά και όχι μόνο πρόστιμα, ενδεχομένως να προβούν και σε ποινικές διώξεις. Εδώ μόνο βάζω ένα ερωτηματικό. Καλά με τους ιδιώτες. Και βεβαίως είναι υποχρέωση όλων μας, όσοι έχουμε τέτοια χτήματα, να προστατεύσουμε και τη δική μας ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια την ευρύτερη της περιοχής, όσον αφορά το δασικό πλούτο κτλ. Οι Δήμοι, ερωτώ εγώ, έχουν εκτάσεις δικές τους δημοτικές? Αν ναι, τις έχουν καθαρίσει? Γιατί μέχρι σήμερα έχω εντοπίσει ούκο λίγες. Θα μου πεις, έχουν περιθώριο μέχρι τέλος του μηνός. Εντάξει. Εδώ θα είμαστε και τέλος να είμαστε καλά και τέλος του μηνός. Και τότε θα μιλήσουμε με ονοματεπώνυμο. Θα πούμε ότι στο Δήμο Τάδε, γιατί μου στέλνουν στοιχεία και τηλεθεατές σου παρακολουθούν, ότι στο Δήμο Τάδε οικόπεδα αυτά και αυτά και αυτά δεν έχουν καθαριστεί και ανήκουν στο Δήμο. Διότι δεν μπορεί ο Δήμος να καλύψει τους πολίτες, τους δημότες να καθαρίζουν και αυτοί να είναι υπεράνω. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να δίνουν πρώτο το παράδειγμα. Αυτό. Πάντως, Βαγγελή, μία τελευταία επισήμανση όσον αφορά αυτό που είπες λίγο πριν. Δεν έχει σημασία αν μπαίνει μια φωτιά σε έναν πολύ μικρό οικισμό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η φωτιά δεν έχει σύνορα. Περπατάει, που έλεγαν και οι παλιοί. Και η εκδήλωση μιας φωτιάς, φέτος ειδικά, επειδή φοβούνται πάρα πολύ το καλοκαίρι, είχαμε έναν άνυδρο χειμώνα, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος εκδήλωση φωτιάς, γι' αυτό και λαμβάνονται μέτρα και βέβαια είναι και πολύ πιο αυστηρά. Έτσι, τα στρατόπεδα δεν χρειάζεται καν να το πούμε με την κοπή των δέντρων και όλα αυτά. Και φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ότι εκτός από τα ιδιόκτητα οικόπεδα θα πρέπει και οι Δήμοι να καθαρίσουν χώρους που βρίσκονται μέσα στον αστικό ιστό. Βεβαίως. Λοιπόν. Επειδή είπες προηγουμένως ότι η φωτιά δεν έχει σύνορα, προσυπογράφω και υπερθεματίζω, πράγματι δεν έχει σύνορα και μάλιστα μπορεί να ξεφύγει και να γίνει ανεξέλεκτη εν μια ρηφή. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Όπως σύνορα δεν έχει και η γυναίκα, εξού και το γνωστό, πυρ, γυνή και θάλασσα. Λοιπόν, θα παρακάτω. Προσθέτουν και άλλα, λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Μια χαρά ήτανε. Καλό σου βράδυ, Βαγγέλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σας νύχτα και να μην ισχύσει το γνωστό λαϊκό άσμα φωτιές στα Σαββατόβραδα. Την παράσταση με τίτλο «Ευκαιρία, ωραία οικογενειακή βίλα» σε σκηνοθεσία Αφροδίτης Κατσαούνου παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Κομποτίου Ιφοποιή. Οι παραστάσεις ξεκίνησαν από την 5η 16 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν στις 27 Μαΐου. Ώρα έναρξης των παραστάσεων 9 και 4 το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κομποτίου. Ευκαιρία, ωραία οικογενειακή βίλα είναι η παράσταση που παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Κομποτίου Ιφοποιή. Πρόκειται για το έργο του συγγραφέα Χουάν Χωσέ Αλόνσο Μιγιάν σε σκηνοθεσία Αφροδίτης Κατσαούνου και μια ομάδα ηθοποιών
που έχουν καταφέρει να αποδώσουν μέσα από τους ρόλους τους το πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα, απολαμβάνοντας σε κάθε τους παράσταση το χειροκρότημα του κοινού. Οι παραστάσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από την 5η 16 Μαΐου και θα συνεχιστούν έως την Κυριακή 19 Μαΐου και την επόμενη εβδομάδα από τις 23 έως τις 27 Μαΐου στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Κομποτίου. Ώρα έναρξης παραστάσεων 9 και 4 το βράδυ. Εννοεί ότι παίρνω όλα τα πράγματά μου και το μεγάλο αυτοκίνητο. Και βεβαίω το μυθό σπίτι. Συνδικόθας θέλει διαδηγείο. Τρομοκράτη, πραξικοπηματία. Τόμας, φίλησέ με. Τι έκανε λέει. Ρίτσα, πού είσαι, σε ψάχνω τη νύχτα. Ανέφυνε, έφυνε! Το ξέρεις ότι όλα αυτά τα κάνω για σένα. Είστε καταϊδρωμένος, σενιόρ Πέδρο. Αφήστε με να σας σκουπίσω. Εσύ μην τον σκουπείς, θα το κάνω αέρα εγώ. Ρε φίλε, πού είμαστε? Παναγία, ορίστε μου. Γκανιάτσας. Επισκευές σταθερών και φορητών υπολογιστών. Επισκευή και αντικατάσταση οθόνης, αντικατάσταση σκληρού δίσκου, επισκευή μητρικής, επισκευή κάρτας γραφικών, υποδοχής φόρτισης και συστήματος ψήξης. Ακόμα, δωρεάν διάγνωση βλάβης και εγγύηση επισκευής. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα. Γκανιάτσας, η λύση σε κάθε πρόβλημα. Η επιγραφή μιας επιχείρησης είναι η υπογραφή της. Γι' αυτό και οι επιγραφές 555 εφαρμόζουν σε όλη την Ήπειρο και όχι μόνο τις πιο εξελιγμένες τακτικές για να φαίνεσαι παντού. Για επιγραφές, μεταλλικά γράμματα, καλύψη οχημάτων, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικά μπάνερ και έντυπα, αλλά και ειδικές κατασκευές, επιγραφές 555. Εδώ και 45 χρόνια. Έκτο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, όπισθεν πράκτικερ και στην ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ Φεβρουαρίου 167 στα Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26 510 94 501, αλλά και στο επιγραφές 555.gr. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές προβλέπονται στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι πνέουν ανατολική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 και κατά τόπους 29 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες, κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα μπορείτε να παρακολουθήσετε το μουσικό δρόμενο, χορευτικό δρόμενο Καγκελάρης, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Παπαδατών του Δήμου Ζηρού. Από εμάς να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.